την χειροκίνητη τεχνική. Mm. Χρησιμοποιείται συσκευή η οποία πάλεται. Παίρνουμε αυτό το λίπος και το μαγικό τώρα, αυτό τώρα το έχω φέρει από τη Νέα Υόρκη και ξεκινήσαμε, αγοράστηκε ένα καινούριο μηχάνημα που λέγεται λιπογκράφτερ. Δηλαδή, παίρνεις το λίπος, ναι, μεν με την παλώμενη συσκευή και μετά καθαρίζεις το υγρό που περισσεύει. Έχει δηλαδή ειδική συσκευή για να καθαρίζει το υγρό. Μένει το καθαρό λίπος και στη συνέχεια αναστρέφεις την πορεία του και με την ίδια παλώμενη τεχνική ξαναβάζεις το λίπος, είτε στο γλουτό είτε στο στήθος. Αυτή είναι πολύ χρήσιμη σε πάρα πολλές εφαρμογές από ό,τι βλέπουμε. Αλλά στα πάντα. Πόσο επώδυνη είναι ή δεν είναι? Δεν είναι καθόλου επώδυνη, είναι σαν μια λιποαναρρόφηση. Δηλαδή, καθόλου επώδυνη. Μια απλή λιποπλαστική, μια λιποαναρρόφηση με τη βίμπρο-λίπο, δεν είναι καθόλου επώδυνη. Γίνεται με τοπική αναισθησία και μέθη και μετά από 2 ώρες ο ασθενής πηγαίνει σπίτι ούτως ή άλλως. Να ρωτήσω για την αύξηση στήθους, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολλές γυναίκες. Σε σχέση με τον τρόπο που ξέραμε μέχρι τώρα, με τα άλλα εμφυτεύματα, τι διαφορά έχει? Πιο φυσικό αποτέλεσμα, είναι πιο ασφαλές? Κοιτάξτε, για μένα στην πλαστική χειρουργική είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει καλή ένδειξη. Ο πλαστικός χειρουργός πρέπει να έχει πολλά βέλη στη φαρέτρα του και να τα χρησιμοποιεί αναλόγως. Ανάλογα την περίπτωση. Αν λοιπόν έχουμε μια γυναίκα η οποία έχει ένα καλό και συμπαθητικό στήθος, αλλά λίγο άδειο, ναι, και έχει ωραία ψωμάκια και κυλίτσα που περισσεύουν και θα έπρεπε να κάνει ούτως ή άλλως μια λιπαναρρόφηση, 2 σε 1. Κάνει εκείνη την ώρα τη λιπαναρρόφησή της και συγχρόνως αυξάνει και το στήθος. Είναι μεν 2 επεμβάσεις, ναι, αλλά πρέπει να γίνουν συγχρόνως, γιατί εκείνο το λίπος την ώρα που αφαιρείται πρέπει να επανατοποθετηθεί. Με τη δε νέα συσκευή, γι' αυτό είμαι και τόσο ενθουσιασμένος, το λιπογκράφτερ, δεν μεσολαβεί τίποτα. Δηλαδή, όπως μαζεύεται το λίπος, αδειάζουν τα ζουμάκια. Σε πραγματικό χρόνο. Όχι απλώς, σε κλειστό περιβάλλον. Σε κλειστό περιβάλλον. Δεν έρχεται καθόλου σε επαφή με τον αέρα το λίπος. Όπως βγαίνει από, συλλέγεται στη συσκευή, επανατοποθετείτε στο μέρος που θέλω. Είτε είναι γλουτός, είτε είναι μαστός. Μήπως αυτό είναι και το αποτέλεσμα τότε λίγο πιο φυσικό, ας πούμε? Πιο φυσικό από αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή, όταν κάνεις τη μεταμόσχευση λίπους στο μαστό, είναι αδύνατο να καταλάβει άλλος γιατρός ότι έχει γίνει αυτή. Άλλος γιατρός, κι άλλος άνθρωπος. Δεν το συζητάμε για άλλον άνθρωπο. Διότι δεν έχει καθόλου τομές, έτσι. Δηλαδή το λίπος τοποθετείται από οπές, πολύ πολύ μικρές. Δηλαδή βελόνες. Δηλαδή οι οπές είναι της τάξης της... του ούτε μισού, όχι μισού χιλιοεκατοστού. Αυτά που μας λέτε τώρα είναι απίστευτα. Δεν το είναι τέλεια. Ποτέ. Είναι όπως θα ήταν μια χοντρή βελόνα. Αυτή η βελονιά λοιπόν δεν αφήνει κανένα σημάδι. Και προφανώς είναι και τελείως αποδεκτή και συμβατή από τον οργανισμό. Μα αφού είναι το δικό μας λίπος. Αυτό είναι το μαγικό. Υλικό. Με την πάροδο του χρόνου, ούτως ή άλλως, παραδείγματος χάρη στο πρόσωπό μας, το κρανίο μικραίνει. Πήρε πάρα πολλά χρόνια στους πλαστικούς χειρουργούς και στους ερευνητές να καταλάβουν πόσο μικραίνει το κρανίο. Το κόκαλο του κρανίου μικραίνει 200 κυβικά εκατοστά. Σκεφτείτε λοιπόν τι γίνεται στους βαλακούς ιστούς, στα νεύρα, στα αγγεία και πόσο μάλλον στο λίπος του προσώπου. Εντάξει, είναι καταπληκτικό. Δεν πειράζει. Αυτή είναι η νέα τάση στην πλαστική χειρουργία. Εγώ πάντα έχω τη διάθεση να σας μεταφέρω τι είναι νέο και τι ενθουσιάζει εμάς τους πλαστικούς χειρουργούς. Επειδή τελειώνει ο χρόνος μας, 2 πολύ σύντομες απαντήσεις σε ερωτήσεις. Α, είναι πρώτο για όλους αυτή το fat grafting ως μέθοδο? Το fat grafting είναι σχεδόν για όλους, για όλες τις περιπτώσεις. Πάντα είπαμε, βάζουμε τις ενδείξεις στον κάθε ασθενή. Και το κόστος? Το κόστος στην Ελλάδα, αυτό λέγαμε στο συνέδριο, είναι τόσο φτηνή η Ελλάδα πλέον και είναι τόσο υψηλή, τόσο υψηλό το επίπεδο, που πλέον θα δείτε ότι θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ροή ιατρικού τουρισμού, γιατί τώρα γίνεται μεγάλη και συντονισμένη προσπάθεια και από τον Ιατρικό Σύλλογο και μεγάλες κλινικές που βγαίνουμε προς τα έξω και παρουσιάζουμε αυτή τη δουλειά. Έχουμε πια φτάσει να έχουμε τιμές βαλκανικών χωρών με επίπεδο ανώτατο της Αμερικής. Κύριε Μπουκουβάλα, κάνατε πολύ κόσμο ευτυχισμένο σήμερα, θέλω να ξέρετε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Είναι πολύ σημαντικό από το στόμα το δικό σας να ακούγονται αυτά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είδες? Εγώ δεν είδα. Φίλες στέλνουν μηνύματα, γίνεται χαλασμός τώρα. Εγώ δεν ζωάζει τόσο πολύ που... Θα πάνε βάλω στήθος. Ζώταν με θυλασμό. Το έπαιζα. Παιδιά, πάρτε τον λίγο. Αλλά επειδή δεν γίνεται αυτό, δεν έχει... Ακόμα. Ακόμα. Εγώ πιστεύω στην τεχνολογία. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και που ξέρει κανείς. Μπορεί μέχρι να επιστρέψουμε, όχι, θα επιστρέψουμε πιο γρήγορα. Να έχει... Η τεχνολογία τρέχει. Ποτέ δεν ξέρεις. Έτοιμο το πρωινό. Πολύ ενδιαφέρον θέμα και συνέχεια έχουμε τώρα, να ξέρεις.
μπαμπάς σου σε έμαθε να είσαι πάντα παιδί. Οι φίλοι σου πώς να μπερδεύεσαι. Και η μαμά σου πώς να ξεμπερδεύεσαι. Η μητέρα της μαμάς σου σε έμαθε να ξεχωρίζεις το κακό από το καλό. Ο καλός μαθητής πώς να κάνεις γελάκια, τα κουνάκια, ψαλιδάκια. Και η Ίον σε έμαθε τη σοκολάτα γάλακτος. Τη δική μας σοκολάτα γάλακτος. Ίον γάλακτος. Πιο σοκολάτα γάλακτος δεν γίνεται. Πιάνεις το πενάκι Μίσκο και λέω ετοιμάζεται για κόκκινη σάλτσα έποστο. Και μετά αρχίζεις πάλι τα δικά σου. Δεν θες βασιλικό. Ας βάλω λίγο τεντρολίβανο που έχω και φρέσκο. Είναι αυτό μαγειρική. Αυτό είναι η απόλαυση της μαγειρικής. Με Μίσκο η μαγειρική σου γίνεται απόλαυση. Σμύρνη μου αγαπημένη, της Μιμής Ντενίση. Μια παραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού. Η μεγαλύτερη επιτυχία της δεκαετίας για τρίτη χρονιά από 3 Νοεμβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και από 25 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Νερό. Το 70% του ανθρώπινου σώματος αποτελείται από νερό. Ο άνθρωπος χάνει 2 λίτρα νερό την ημέρα που πρέπει καθημερινώς να το αναπληρώνει με καθαρό υγιεινό νερό. Το νερό της βρύσης αλλά και το εμφιαλωμένο μακροπρόθεσμα δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην υγεία μας. Περιέχουν ένα κοκτέιλ δηλητηρίων όπως ίνες αμιάντου, χλώριο, μόλυβδο, εντομοκτώνα, πλαστικοποιητές και άλλα άκρως επικίνδυνα. Πολλοί έχουν στραφεί στο εμφιαλωμένο νερό για καλύτερη ποιότητα, αλλά σύντομα απογοητεύτηκαν και αντιλήφθησαν ότι το εμφιαλωμένο δεν τους παρέχει καμία ασφάλεια. Είναι πανάκριβο και χειρότερης ποιότητας από τις βρύσεις. Μία οικογένεια χρειάζεται νερό καθαρό και υγιεινό για να πίνει, να μαγειρεύει, να φτιάχνει τα ροφήματα και να πλένει τα τρόφιμά της. Ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας Camelot, με τα 30 χρόνια παρουσίας του στην ελληνική αγορά, ασχολούμενος με την ποιότητα του νερού, έχει τη σίγουρη λύση στο πρόβλημά σας. Σας παρουσιάζουμε το υπερσύγχρονο αμερικάνικο σύστημα καθαρισμού του νερού Imperial Plus, που είναι απαραίτητο σε κάθε σπίτι για να έχετε εγγυημένα καθαρό υγιεινό νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας για έναν ολόκληρο χρόνο. Το μυστικό του Imperial Plus που το κάνει διαφορετικό από τα άλλα συστήματα της αγοράς είναι ότι είναι κατασκευασμένο με την τελευταία μοναδική τεχνολογία Ultipor και NI66 με 13 φύλλα από 0,3 έως 0,1 ένα μάικρον ακρίβεια διήθησης και με την πιο ακριβή ποιότητα ενεργού φαρμακευτικού άνθρακα. Το Imperial αφαιρεί τους επικίνδυνους ρήπους, τόσο χημικούς όσο και μικροβιακούς, αφήνοντας τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Το Imperial είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χειρουργικό ατσάλι με εγγύηση εφόρου ζωής. Η ικανότητα καθαρισμού του κάθε φίλτρου ανέρχεται σε 10.000 λίτρα καθαρού υγιεινού νερού ή ένα έτος χρήσης όποιο έρθει πρώτο. Και τα καλά νέα δεν τα ακούσατε ακόμη. Σας παρέχουμε τη συσκευή Imperial Plus αξίας 1.350 ευρώ εντελώς δωρεάν και για όσα χρόνια θέλετε. Εσείς το μόνο που θα πληρώνετε είναι το εσωτερικό φίλτρο του μία φορά το χρόνο με μόνο 119 ευρώ και θα έχετε ένα χρόνο εγγυημένα καθαρό υγιεινό νερό. Δηλαδή θα είστε 100% σίγουροι για ότι το νερό σας θα είναι καθαρό και ασφαλές για εσάς και τα παιδιά σας. Ας κάνουμε ένα πείραμα και προκαλούμε οποιονδήποτε ανταγωνιστή να το επαναλάβει εάν μπορεί. Βάζουμε μολυσμένο νερό με διάφορα επικίνδυνα χημικά στη δεξαμενή που βλέπετε και ειδού το αποτέλεσμα ζωντανά, το οποίο εμείς οι ίδιοι πίνουμε. Νερό πραγματικά καθαρό. Και αν ακόμη δεν έχετε πιστεί, η Camelot International προσφέρει 300.000 ευρώ εάν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από το Imperial Plus. Καλά ακούσατε! Άλλωστε, όλα τα συστήματα της Camelot έχουν πιστοποιητικά από διεθνείς οργανισμούς και πανεπιστήμια. Μη χάνετε ούτε λεπτό και κάντε δικό σας το σύστημα καθαρισμού του νερού Imperial Plus. Τηλεφωνήστε τώρα στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας και επισκεφτείτε το site της Camelot www.camelot.gr. Κάντε το καλύτερο δώρο στον εαυτό σας και σε αυτούς που αγαπάτε. Και θα με θυμηθείτε. Imperial Plus. Να φυλάσσετε πάντα μακριά από παιδιά.
Εκπτώσεις εντός 30, 40, 50% σε όλη μας τη συλλογή. Για περισσότερα, εντός.gr. Δημητρή, ηλεκτρική σκούπα θέλω. Για μοκέτα και παρκέ. Αλλά να μην φουσκώνουν οι λογαριασμοί. Ηλεκτρική σκούπα Bosch. Μόνο 79 ευρώ. Καθάρισα. Στην Electronet, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet. Σε όλη την Ελλάδα. Αυτός είναι ο μπαμπάς μου που προσπαθεί να μου φτιάξει σπιτικά muffins. Αυτά είναι τα τρία υλικά που του χρειάζονται. Μόνο τρία. Αυτό είναι το Easy Bake. Και αυτά είναι τα 12 muffins. Έτοιμα στη στιγμή. Easy Bake. Τα νέα μείγματα για αλμυρές και γλυκές δημιουργίες από τους Μήλους Αγίου Γεωργίου. Η φροντίδα είναι η συνταγή. Μουρουνέλαιο 7 Seas. Φυσική πηγή βιταμίνης D και ωμέγα 3 για γερή καρδιά, ισχυρό νοσοποιητικό και υγιές δέρμα. Μουρουνέλαιο 7 Seas. Σε άγευστες και άοσμες κάψουλες. Οργανισμός 7 φορές πιο δυνατός. Νοέμβριο στα Βίκο με μοναδικές προσφορές. Δίσκος με υπέροχο design και καθρέφτη. Μόνο 8,90. Και καράφες μόνο με 1 ευρώ. Βίκο. Αξίζει. Δεν κοστίζει. Η εποχή απαιτεί μια νόστιμη και οικονομική συνταγή. Μυρωδάτες φακές. Θα μου δώσεις τη συνταγή. Ανακάλυψε συνταγές κάτω από 5 ευρώ στο knorr.gr και βρες τις προσφορές μας στα σούπερ μάρκετ. Φτιάχνει και γιαούρτι Δέλτα με το γάλα μας. Το πίζεις και το στραγγίζεις όχι μία αλλά δύο φορές. Γι' αυτό παίρνει αυτήν την παραδοσιακή γεύση. Γιαούρτι διπλοστραγγιστό. Με γάλα από ελληνικές μικρές οικογενειακές φάρμες. Ζυμώνεται με αυθεντική ελληνική μαγιά από την Κρήτη. Μικρές οικογενειακές φάρμες διπλοστραγγιστό από τη Δέλτα. 11880. Ένα όνομα ψάχνω. 11880. Λοιπόν, είμαστε εδώ και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε κοντά μας μία γυναίκα η οποία θα μας ξαναγήσει σε έναν άλλο κόσμο, αυτόν που έχει ζήσει αυτή από μικρό κορίτσι και αφορά βέβαια στη μητέρα της, τη μία και μοναδική Βίκη Μοσχολιού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευαγγελία, που είσαι κοντά μας. Τι είπα, καλώς ήρθες. Σε ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Θα μιλάμε ενικό. Ναι, ενικό όλοι. Και να ξέρεις ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτό που θα μας πει σε λίγο ότι γίνεται στις 7 του μηνός στο Παλάς, που είναι ουσιαστικά μία συναυλία πάρα πολύ μεγάλη. Τα ονόματα είναι Κατσαρός, Κορκολής, Κραουνάκης, Νικολόπουλος, Πολυκανδριώτης, τραγουδούν η Ασλανίδου, η Ζήνα, η Θοδωρίδου, ο Καραφώτης, η Μανουσάκη, η Πίτσα Παπαδοπούλου. Θα πούμε αναλυτικά τι θα συμβεί στο Παλάς στις 7 του μηνός. Θέλω να συμπληρώσω, μιας και το είπες, έτσι, γιατί δεν τα λένε όλα. Τη σκηνοθεσία την κάνει ο Δημήτρης ο Μαλισόβας, ένας καταπληκτικός σκηνοθέτης. Είναι επίσης η χοροδία του Λαβρίου. Θα τα πούμε όλα, όλα αναλυτικά. Ωραία. Έδωσα μία πρώτη γεύση γιατί θέλω να πάμε σε ένα βίντεο που θέλω να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί, το οποίο έχει επιμεληθεί η αριστερά κρυά μας, η Κατερίνα Ιβούσιου, που αφορά στη μαμά σου και μετά θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε όλα αυτά. Ωραία. Πάμε. Αναζητώντας τα αποτυπώματα της ζωής της, τις μνήμες του λόγου της, τη σπουδαιότητα του έργου της, θα καταλάβουμε αμέσως το πόσο πολύτιμη ήταν για μας, αλλά και για τον καλλιτεχνικό χώρο, η παρουσία της Βίκης Μοσχολιού. Μία από τις σπουδαιότερες λαϊκές φωνές που πέρασαν από το ελληνικό τραγούδι.
μεγάλο παράπονο που οι γονείς της δεν της επέτρεψαν ποτέ να ασχοληθεί με αυτόν. Μόλις στα 13 της χρόνια θα αναγκαστεί να δουλέψει για να μπορέσει να βοηθήσει την οικογένειά της. Στα διαλύματα της δουλειάς θα τραγουδά. Όταν συμπληρώνει πια τα 17 της χρόνια θα πάρει τελικά τη συγκατάθεση των γονιών της και θα ξεκινήσει να τραγουδά στην ιστορική Τριάννα του Χιλά στο πλευρό του ήδη επιτυχημένου τότε Γρηγόρη Πυθικότση και της Δούκησας. Λευτέρη, 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 σε έχω στα μπάρι στο παλιό μου το Δευτέρη.